Παρακαλώ, γιατί να αριστερά και τη δεξιά παρά του πλευρά. Τέρμα. Μπορούμε να αρχίσουμε. Να μην
20 ημέρα μνήμης γενοκτονίας υπογραμμίζεται το τραγικό της εφαρμογής μιας θηριωδίας εντός απάνθρωπου σχεδίου εξοδότησης και αφανισμού εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του πόλου. Ανοσιούργημα προς αποφυγή. Τιμή στα θύματα, μακριά από τις αλλοδοξίες και στήριξη εκκληστικές διαστευρώσεις. Οφείλει να ξέρει καλά ο κ. Φίλης ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του πόλου έχει αναγνωριστεί από το 2007 από τη Διεθνή Επιτροπή Περιττών Γενοκτονιών και από τα Εθνικά Κοινοβούλια Ευρώπης, Αμερικής και Αυστραλίας. Σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Μέλιας, ημέρα μνήμης κατά του φασισμού, όπως καθιερώθηκε 9 Νοεμβρίου, με τούτο το ψήφισμα αποδοκιμάζει σαν ιστορία της απόψης του Υπουργού Παιδείας, Θέρμανσης και Δικαιωμάτων του κ. Φίλου και του ζητά να σέβεται την ιστορία και να μην την παραχαράσει κάτι σαν αντιλήψεις. Να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις του Ιστορικού Ελλήνων, να ασχολείται πρωτίστως και περισσότερα με το σπουδαιότερα ζητήματα που παραπορεύονται από το μεγάλο τεχνικό του χρέος ως Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Δικαιωμάτων. Αυτό ήταν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και ένα σύστημα που κατατέθηκε στους Ομοσπονδιακούς Συλλόγους που δίνουν το σχόλιο. Ψήφισμα των Ομοσπονδιακών Συλλόγων και των Ομοσπονδιακών Συλλόγων αναφέρει το ζήτημα της διαδικασίας του Δήμου. Παρασκευή 11/15 που έχουν πρόσκληση στις δουλειές της σύνολης της εταιρείας σε συνεδρίες με τον ομιλητή του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Διεύθυντα της Συνολικής Έτσι να λάβουμε με αφορμές τις δηλώσεις που έχουν γίνει στην Ομιλή, τα παρακάτω υποκάθονται μετά τα τόσα δημοσιογραφικά κοινωνία και εμαρτυρή αποκάθαρση για αποτύπωση τη ανισότητα και οι ιδιώδε δηλώσει που έχουν γίνει στην Ελλάδα, τι οποίε θα περιγράψουν, θεωρούμε περίπτωση όποια αναφορά στην ομόφωνη απόφαση αναγνώριση τη κοινωνία του Δήμου του Ελληνικού του 2014, τη στεγάτηση τη συγγραφή τη αποφάση του Δήμου τη Ευρώπη τη Αμερική Αφρική και άλλων, αλλά και τη συγγραφή του Δήμου τη Κοινωνία του 2014. Ιδίω η εθνική ευαισθησία. Δεν μπορεί να δηλώνει κατά περίπτωση και μάλιστα με εντελώ δυσαρμόδιο τρόπο εκφράζονται την ακράτησή μα προ του όψιμου υπερασπιστέ τη αναγνώριση τη κοινωνία, οι οποίοι βρίσκουν τέταρτο κομματική συγκράτηση σε ένα σύστημα καιρό για όλου του Έλληνε πόλει και μη. Δεν είναι δυνατόν να ακούν την υποκρισία αυτών των πόλεων των παθέων, όπου μια κατακαιρωμένη κοινωνική που αγαπήσει πράγματι με τι δηλώσει τη γενοκτονία σε ολοκλήρωση τη κατάσταση, αλλά από την άλλη στήριζαν και άλλα τα Κύριε Πρόεδρε,
πρόταση για μετονομαστή πλατεία ελευθερίας σε πλατεία γεωργονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πρόταση των κοινωνικών πλατείων. Και να σωματώνει ο κ. Δήμαρχος στο ψήφισμα για να καταδείξει αν είναι διόρθωση. Παρακαλώ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, τόσο η πρόταση του κ. Μοριαζίδη όσο και του τοπικού σωματείου στο μεγαλύτερο βαθμό, η δεύτερη με να βρίσκει σύμφωνα από όλη την ώρα του κ. Μοριαζίδη, νομίζω ότι θα έπρεπε να καλέσουμε τον κύριο Πρόεδρε του Τμήπου να σεβαστεί όπω συγγράφει με το ψήφισμα που έρχεται προ ψήφιση. Τι να σεβαστεί, ήδη έδειξε ασέβεια έμπρακτη, την επαναλαμβάνει και μένει σε αυτή. Και όπω βλέπετε, θα πρέπει να το πούμε τόσο στι μέρε που όλοι οι Έλληνε, ανεξαρτήτω καταγωγή, καταδικάζουν τη συμπεριφορά του. Τι να σεβαστεί, τι με την πόση μα έρχεται, δεν μα έρχεται καθόλου. Να τον καταδικάσουμε, να καταδικάσουμε το ψήφισμά μα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλο, κύριε τη συμπεριφορά του κύριου Φίλη, να απαιτήσουμε από τον Πρωθυπουργό να κινηθεί όπω προβλέπεται, δηλαδή να το ζητήσει, να παραιτηθεί και να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του. Και πολύ περισσότερο για να μιλάμε πολύ σοβαρά, να επιτρέπετε και χειροπιαστά, να καλέσετε τους τοπικούς βουλευτές, κυρίως αυτούς που υπηρετούν στην κυβέρνηση, να θέσουν θέμα μαζί με όλους τους προγραμματίες και μαζί με όλους τους τοπικούς βουλευτές, να θέσουν θέμα στο πολιτικό θέμα, φίλοι, να ζητήσουν την παρέτησή του και να πει ένας άνθρωπος που σέβεται τους Έλληνες, τον κοινωνικό πολιτισμό, σαν την ελληνική ιστορία, σαν την επιστήμη και δεν δίνει στα χέρια των Τούρκων όπλα για να χτυπήσει την πατρίδα. Ευχαριστώ. Οι επικεφαλείς που παρατάξουν έχουν το ρόλο. Πού είμαι εσείς. Είναι επειδή τα ψηφίσματα θα ψηφιστούν. Είναι η αποδοχή, αν σαν έκτακτο πρέπει να γίνει αποδοχή, ότι μπαίνει σαν έκτακτο θέμα. Διαβάστηκαν κάποια ψηφίσματα. Πρώην ερησία πρέπει να εξαντλήσουμε και στη συνέχεια να αφήσουμε στην άκρη τα ψηφίσματα τα οποία θα βγουν σαν έκτακτα θέματα, σαν έκτακτο θέμα για να ψηφιστεί. Παρακαλώ, πρώην ερησία, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, πέρα από αυτό το οποίο ανέφερα, το οποίο βέβαια μπήκε με την κορυφή ψηφίσματο, αν και θα μπορούσε να μπει διαφορετικά αν έγινε μια αναφορά, θεωρήθηκε προτιμότερο να μπει με την κορυφή ψηφίσματο, τέλο πάντων. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία διανοήσετε εσείς. Πέρα από τούτο λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, η οποία έγινε στις 2 η ώρα στη Θεσσαλονίκη και βέβαια πιθανόν και να συνεχίσετε αυτή την ώρα, καθότι δεν ήταν δυνατόν να παραστούμε μέχρι το τέλος. Αναφέρθηκαν λοιπόν σε αυτήν τα οικονομικά, τα γνωστά οικονομικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια καταδέχθηκαν και κάποιες προτάσεις και δοθήκαν και ψηφίσματα. Επειδή αυτό το οποίο δόθηκε ήταν σχέδιο ψηφίσματος και όχι το ψήφισμα στο οποίο κατέληξε συνολικά υπέρ, δεν θα το διαβάσω κύριε Πρόεδρε, θα ήταν προτιμότερο να έχουμε αυτό στο οποίο θα καταλήξει, λόγω της ώρας δεν μπορούσαμε να το έχουμε. Θα πω όμως δύο λόγια για να σας δώσω μία εικόνα για τι γίνεται σήμερα. Έχουμε φτάσει στον 11ο μήνα, δηλαδή ένα μήνα πριν από το τέλος της χρονιάς και ως τώρα δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα από τα παρακρατηθέντα. Σαν τα πήραμε μέχρι τον Απρίλιο. Από το τέλος της κοινής περιουσίας και το τέλος της διαφήμισης πήραμε την πρώτη δόση από τις 2 και δεν πήραμε καθόλου χρήματα από το φόρο ζήτημα. Θα πει κάποιος τώρα τι είναι αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Αυτά λοιπόν που λέει ο Δήμαρχος για τους 11 μήνες είναι 1.812.000. Είναι τα λεφτά τα οποία μας οφείλει η κεντρική κυβέρνηση έως και το μήνα Νοέμβριο. 1.812.000. Στη γενική συνέλευση ακούστηκε από τον βουλευτή της κυβέρνησης, τον κύριο Σοκράτη Φανούλη και αυτοδιοικητικό, συνάδελφο λοιπόν, κάτι που ακούσαμε και διαβάσαμε ενδεχομένως όλοι μας, ότι τα χρήματα θα οπληρωθούν σε 2 δόσεις. Μία μέσα στο Νοέμβριο και μία το Δεκέμβριο.
Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρήματα τα οποία οφείλονται και τα οποία μαζί με τα χρήματα του Δεκεμβρίου θα αγγίξουν τα 2 εκατομμύρια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω ευχαριστώ. Παρακαλώ, συνεχίζουμε τα επιμερίσει. Κύριε Ναπαραγιανίδη, ο κύριο μετά, η επικεφαλή, παρακαλώ, γίνεται κατά τον λίγο να κάνω. Πριν πω αυτό κάτι περισσότερο, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον κ. Μουσιάδη, τον πρώτο ΣΔΕΙΑ, ο οποίος
Μήνα με τη Θεία και να κατατοπίσει αναλυτικά για όσα γίνονται εκεί. Πραγματικά γίνεται πολύ σοβαρά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί. Θα ήθελα όμως όλοι μαζί, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να αναζητήσουμε κάποια λύση για να μην πληρώνει η ΔΕΗΑ τεράστια χρηματικά ποσά για τους προσωπικούς της ΔΕΗ, οι οποίοι λογαριασμοί χρεώνονται βάσει οικιακού τιμολογίου. Θα κινηθούμε πολιτικά, θα κινηθούμε δικαστικά, θα κινηθούμε κάποιον άλλο τρόπο να παρέχουμε, αντί να πληρώνουμε 800.000 ευρώ επειδή θεωρείται ότι η ΔΕΗΑ έχει οικιακό τιμολόγιο, ή θα μπορούσε να έχει επιχειρηματικό τιμολόγιο, όπως έχουν προστάσει. Και όσο μπορούσε να έχει χρονικό τιμολόγιο. Γιατί οι γεννήτριες, οι οποίες καταναλώνουν ρεύμα, όπως όλοι πολύ καλά ξέρετε, καταναλώνουν ρεύμα για να πούνε νερό, το οποίο είναι για τους συμπολίτες μας. Κυρίως για τους συμπολίτες στους παιδινούς οικισμούς του Δήμου μας. Θα ήθελα επίσης να πληροφορήσει αν γίνεται ο συναρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο ίδιος ο κ. Λογαζίδης, αν ο πίνακας που προηγείται στους επιχειρηματίες συμπολίτες μας για να εκδώσουν άδεια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει μια σειρά από δικαιολογικά, ισχύει ακόμα. Αναφέρομαι ειδικότερα στην προϋπόθεση 21, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η οποία προϋπόθεση 21 λέει κάτω το εξής. Ότι εφόσον έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος στον ζητούμενο χώρο και δεν έχει κατατεθεί για εκδήλωση από τον κάτοχό της, θα επισυνάπτει στα προσκοσμιζόμενα δικαιολογικά των ετούντα η καινούργια άδεια, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της παλιάς άδειας, στην οποία, από τον οποίο θα ζητείται η ακύρωσή της. Διαφορετικά λέει το ένα από το Δήμο, που εσείς χορηγείτε στους πολίτες μας, ότι δεν θα μπορεί να χορηγηθεί νέα άδεια. Το ρωτάω αυτό, κύριε Δημοργιασίδη, γιατί πληροφορήθηκα από τους συμπολίτες μας ότι η τοπική κοινότητα του Δήμου Βέλγια συνεδρίασε εκτάκτως στις 4 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, χωρίς να προσληφθούν όλα τα μέλη της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον ο κύριος Πελικίδης και η κυρία Τζίμα, από ό,τι πληροφορήθηκα και από τους δύο δεν προσληφθήκαν, παρόντες ήταν όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, οι οποίοι εξέδωσαν μία άδεια, την υπαρχόν 130 του 2015, η οποία από ό,τι πληροφορούμε και βλέπουμε και σε ένα σχετικό δικόγραφο που συμπολίτες μου χορήγησαν, κύριε Πρόεδρε, δεν καλύπτει αυτή την προϋπόθεση, δηλαδή δεν έχει ακυρωθεί η προηγούμενη άδεια. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει σε περίπτωση που αυτοί οι άνθρωποι που θίγονται κάνουν αγωγή στον Δήμο. Ποιος θα αναλάβει τη διαδικασία, ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα, την τυχόν αποζημίωση που θα ζητήσει αυτός ο άνθρωπος. Και θα ήθελα να με πληροφορήσει, παρακαλώ, κύριε Μογιαζίδη, αν το γραφείο του έχει άμεση ή έμεση οικονομική σχέση με τον κύριο Απεσούλα του Βασίλ Αχμέτ, Πακιστανό υπήκο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρκούλη, έχει το κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, να ξεκινήσω λίγο τα εύσημα που πρέπει να δώσουμε, οφείλουμε ως παράδοξη να δώσουμε, στη Δημοτική Αρχή, που επιδεικνύει ευαισθησία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και έχει κάνει πρόληψη για τη θεώρηση, από ό,τι πληροφορήθηκε από τα μέσα μας της ενημέρωσης, για τη θεώρηση του μισού της πλέον στις υγείες των ανήμπορων ανθρώπων από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας. Προφανώς θα είναι η πρωτοβουλία του Αρμοδίου για την Δημοτική Αστυνομία του κ. Τρικόπουλου, ο οποίος αποουσιάζει. Εμείς συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε, οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε αυτή την πρωτοβουλία. Βεβαίως, θεωρούμε ότι είναι και αυτονόητη η ύπαρξη αυτής της ευαισθησίας, η επίδειξη αυτής της ευαισθησίας απέναντι στις κοινωνικές ομάδες. Αλλά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή έδειξε ενδιαφέρον και έχει υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση, την οποία την είχαμε δώσει και εμείς προβλήματα, δείχνει ότι δείχνει την ευαισθησία. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα γενικότερης υγείας, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω με ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τον κάθε το άξονα της Εγνατίας Οδού, Έλεσσα Βέλη, Νάουσα Βέλη. Πληροφορήθηκα και δυστυχώς πληροφορήθηκα πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η άποψη ενός μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι θα πρέπει τελικά ο κάθε άξονα να δώσει στην περιοχή της Μέσης. Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να το κούβομα να γίνει εκεί που προβλέπεται, δηλαδή στην υπάρχουσα, στο υπάρχοντα κόμβο της Βέλιας, στη θέση Α, όπως το ονομάζεται κοινώς. Νομίζω ότι κάθε άλλη λύση τελικά αποτελεί τροχοπέδι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου δημάτου. Νομίζω ότι πληροφορήθηκα ότι η θέση του Δημάρχου είναι αυτή. Αν είναι αυτή, η
τη θέση, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει απόφαση και να δικαιολογήσει αρμοδίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι ελήφθη απόφαση για χρηματοδότηση της μελέτης ύψους 2.700.000 ευρώ. Και πριν την άλλα, επειδή δυστυχώς για κάποιους ακόμη πρωτεύουσα της ημαθίας είναι η Μπέρια, πριν την αργά θα πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να επανέλθουμε στο αρχικό σημείο της μελέτης, όπως και προβληθεί η αρχική μελέτη, δηλαδή, και ο κόμπος να κουμπώσει στον υφιστάμενο κόμπο, δηλαδή η Μπέρια. Ένα άλλο ζήτημα αφορά κύριε Πρόεδρε, εμείς συνεχίζουμε σε αυτά που λέγαμε και πριν και σε αυτά που λέμε και σήμερα. Θέλουμε να καλέσουμε τους πολίτες της Βέρειας να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, στις περιοχικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ετοιμόμενη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται από την κυβέρνηση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΡ, οι οποίοι επιδιώκουν να συνεχίσουν το έργο το οποίο δεν πρόλαβαν να τελειώσουν οι προηγούμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι επαγγελματικές τάξεις να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, να δώσουν το προτερό παρόν, να επιδείξουν ότι υφίσταται λαϊκό έλλειμμα, υφίσταται λαϊκή αντίσταση, υφίσταται μια γενικότερη απέχεια στα μέτρα τα οποία επικυρούνται να λυθούν και λαμβάνονται κάθε μέρα με τα προαγωγούμενα και ούτω καθεξής, και θεωρώ ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει σύσσωμα να συμμετέχει στις κινητοποίηση όπως και όλοι οι υπάλληλοι των Δημοτικών Υπηρεσιών, του Δήμου και των Ομικών Προσώπων. Και βέβαια να χαιρετήσουμε και τις κινητοποίησεις σε αυτό το πλαίσιο των μαθητών, τις μαθητικές κινητοποίησεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες και στιγμάτισαν την έλλειψη προσωπικού, διδακτικού προσωπικού, όσο και ίσως και επίσης και άλλων τυπικών μέσων για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα σχολεία της Μέλης. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συμμετέχει και με ψήφισμα, αν χρειαστεί, για τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μελιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους, σε όσους και όσοι που βρίσκονται σήμερα εδώ. Να ξεκινήσω με τις συμβασιούχες σχολικές καθαρίστρες. Εδώ και αρκετά χρόνια οι διαδοχικές αστικές κυβερνήσεις μεταφέρουν στους δήμους αρμοδιότητες του κράτους χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζουν την αναγκαία χρηματοδότηση και το απαιτούμενο προσωπικό. Υλοποιούν έτσι, λέμε εμείς, κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την υπεράσπιση με κάθε μέσο των συμφερών των καπιταλιστών. Ταυτόχρονα και στην ίδια κατεύθυνση πετσοκόβουν ακόμα και αυτά τα περιθώρια φονδύλια που προορίζουν για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών στους Δήμους. Φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υλοποιώντας κατά γράμμα μια τέτοια αντιλαϊκή πολιτική, και αφού άφησε τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, τρεις μέρες μόλις μετά τις τελευταίες εκλογές, προχώρησε και στην αδειότητα της σημείωσης της χρηματοδότησης προς τους Δήμους, χρηματοδότηση που προορίζεται για τις σχολικές καθαρίστρες. Με έγγραφό του λοιπόν το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, αναφέρει ότι η χρηματοδότηση των σχολικών υπερτροφών είναι μειωμένη κατά 10% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η εφαρμογή αυτή της κυκλίου σημαίνει πρακτικά ότι είτε δεν θα ανανεωθούν μέρος των συμβάσεων, είτε σημείωση του ήδη πενιχρούμενου κάμπου των καθαριστριών, των συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών που αμείβονται με βάση τις θέσεις των συσκοπογράφων, παρότι υποχρεωτικά χρεώνονται και καθαρίζουν επίσης και όλους τους κοινόχρηστους χώρους χωρίς αμοιβή. Για το Δήμο μας της Βέρειας πρόκειται για περίπου 60 συμβασιούχες σχολικές καθαρίστρες που θα δουν, όπως και οι συναδέλφισές τους στην υπόλοιπη χώρα, τους μισθούς πείνας που παίρνουν να μειώνονται κι άλλο. Επιπρόσθετα παραμένουν απλήρωτες, μέχρι πριν δύο μέρες είχαμε αυτή την ενημέρωση, για πάνω από δύο μήνες. Σε όλα τα παραπάνω, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εφαρμογή της της αντιλαϊκής πολιτικής έχει βρει συνειδηπόρο και τη διοίκηση του Δήμου. Παρά το γεγονός ότι οι καθαρίστες αυτές δουλεύουν από την αρχή του Σεπτέμβρη και ενδεχομένως ίσως κάποιες και ακόμα πιο νωρίς, η
σχολικές επιτροπές προχώρησαν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα, αναγκάζοντας τις καθαρίστες να παρέχουν αναγκαστική εθελοντική εργασία, να δουλεύουν δηλαδή χωρίς ασφάλιση και μισθό. Η λαϊκή συσπήρωση, παράδειγμα που στηρίζεται από το ΚΚΕ, θεωρεί πολύ σημαντικό τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της υγιεινής και της καθαριότητας στο δημόσιο σχολείο που υπηρετούν αυτές οι εργαζόμενες. Να απαιτούμε την άμεση πληρωμή τους, οι συμβάσεις τους να ξεκινούν από την αρχή του Σεπτέμβρη και να πατεί πίσω η μείωση του 10%, καθώς και τη μονιμοποίησή τους με σταθερή εργασία και πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Δημοτικές Παρατάξεις να πάρουν θέση για αυτό το σημαντικό ζήτημα, τέτοια που να υπερασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εργάζονται για να είναι καθαρά τα σχολεία. Τέλος, ρωτάμε τη διοίκηση του Δήμου και ζητάμε άμεσες απαντήσεις. Πρώτον, ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε οι συμβασιούχοι σχολικές καθαρίστες να πληρωθούν άμεσα. Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να διεκδικήσει την ανάκληση από την κυβέρνηση της σχετικής απόφασης της μείωσης 10% της σχετικής χρηματοδότησης. Αν προτίθεται να ζητήσει την καταβολή του συνολικού ποσού χωρίς περικοπές, ώστε να καλύπτονται όλες τις προαναφερόμενες σχετικές ανάγκες των σχολείων. Αν προτίθεται η διοίκηση του Δήμου να μην δεχτεί να εφαρμόσει τη μείωση 10% και οι συμβάσεις των καθαριστριών να ξεκινούν από την αρχή του Σεπτέμβρη, καθώς και να καλυφθεί η μείωση αυτή από τις σχολικές επιτροπές ή τον Δήμο, χωρίς να σταματήσει και η διεκδίκηση των απαραίτητων κονδυλίων. Αν προτείνεται να διεκδικήσει από την κυβέρνηση τη μονιμοποίηση των συμβασιών καθαριστριών, καθώς και να αποκτήσουν τόσο αυτές όσο και οι καθαρίστες αυτούς του χρόνου, των 2,5 και των 4 ωρών, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Περνώντας στο δεύτερο θέμα, πολύ σύντομα, η ΚΕΔΕ, από ό,τι προκύπτει από σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο σας το επισυνάπτω, η λύση που βλέπει στο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα των Δήμων είναι η απόδοση σε αυτούς του ένθια. Αναφέρω εδώ και στο με το οποίο θα καταθέσω το Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά. Προστά στις εξελίξεις αυτές πρέπει να πούμε ως λαϊκή συσπήρωση ότι είχαμε επανειλημμένα προειδοποιήσει και θεωρούμε σκόπιμο να συζητήσουμε σήμερα ή τουλάχιστον αργότερα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο το σχετικό θέμα της απόδοσης του ένθια στους Δήμους, όπως ζητάει η ΚΕΔΕ, να καταγγείλουμε αυτή τη θέση της ΚΕΔΕ, όπως εκφράστηκε με την πρόταση τελειώνω κύριε Πρόεδρε, Επιτροπών Θεσμών και Οικονομικών προς τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Να σας θυμίσω εδώ ότι είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να καταργηθεί το ΕΦΕΑ και ότι είναι απαράδεκτη η προσπάθεια να συνδεθεί η τοπική διοίκηση με την ίσπραξη των φόρων. Και μάλιστα στην ίδια κατεύθυνση έγινε και κινητοποίηση κέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για την κατάργηση του ΕΦΕΑ, επίσης μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Πασίλη, ευχαριστώ. Σήμερα μόλις ήρθαμε στην αίθουσα για ένα θέμα αστικά μοιράζουν κάποιο υλικό και από το Δήμο για την Δημοτική Αρχή ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εισήγηση. Θέλω να αναφερθώ ξανά στο θέμα του Παλιού Δικαστικού Μεγάλου και να ρωτήσω πότε θα αποφασιστεί τελικά τι θα κάνει ο Δήμος Βέλιας, θα ζητήσουμε το κτίριο να το κάνουμε εκεί και με ποιες διαδικασίες θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Έτσι, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για να το γνωρίζουμε. Για το θέμα του νοσοκομείου που είχαμε συζητήσει εκτάκτως σε προηγούμενη συνεδρίαση, πάντως όπως διαπιστώνουμε, με ευκολόγια λύσεις δεν δίνονται. Ίσως να πρέπει το σώμα κάποια στιγμή να αποφασίσει για κάτι πιο δυναμικό. Έτσι να προβληθεί το θέμα λίγο περισσότερο, ίσως τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για τους πολίτες της Βέλιας, σίγουρα και όχι μόνο. Τέλος, δεν θα απειγορήσω σήμερα κύριε Πρόεδρε, διάβασα και εγώ για τον οδικό άξονα και τη μελέτη που σχεδιάζεται για να κουμπώσει
κόμβος, σε νέο κόμβο στη μέση. Διαβάσαμε και την άποψη του Μάρκου ότι είναι αντίθετο ο Δήμος και σαφώς και είναι πολύ λογικό και σωστό. Πώς όμως θα σκοπεύουμε να αντιδράσουμε σε αυτό, σε αυτό που έρχεται? Η ερώτηση που προφανώς μπορεί να μας το πει και ο Δήμαρχος αν έχει γνώση σαν μηχανικός. Μπορούν να λειτουργήσουν τρεις κόμβοι σε τόσο κοντινή απόσταση. Λένε ότι δεν γίνεται. Ποιος κόμβος θα κλείσει, της Βέρειας ή της Κουλούρας? Στην Κουλούρα έχουμε μια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και ένα φιλέτο το οποίο μπορεί να μην ανοίξει το Δήμο μας, αλλά είναι η περιουσία των, πολιτών. Εκεί, έστω παρόλο που δεν χρησιμοποιείται και εκκρεμίζει, κάποια στιγμή υπάρχει προοπτική να γίνει κάτι θετικό. Να υπάρξει ανάπτυξη από εκείνη την περιοχή. Θα συνηγορήσουμε δηλαδή στο κλείσιμο εκείνου του κόμβου και, επίσης το ακόμα το πιο σημαντικό που αφορά τους δημότες μας. Νέος κόμβος στην μέση σημαίνει απαξίωση του κόμβου αν μείνει μόνο της Βέρειας και της Βέρειας. Μιλάμε για εκατοντάδες επιχειρήσεις και μια οικονομική δραστηριότητα η οποία θα μαραζώσει. Εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των συντημοτών μας. Το μέλλον και η οικονομία της πόλης έτσι είναι θέμα που αφορά την Δήμο Βέρειας. Πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα, να λάβουμε θέση και να βρούμε τρόπο να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και το συμφέρον μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κορινά. Ευχαριστώ.
Thank you.
σε δικηγόρο για να προχωρήσει το θέμα, θεωρούμε ότι είναι δημοτικό. Υπάρχει και δίπλα, υπάρχει δίπλα και υπόμενο το οποίο είναι ιδιωτικό. Τώρα για τη σύνδεση και τα κτιά που αναφέρεται, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα ενδιαφερθώ να δω αν οι αλυσίδες που λέτε είναι στο υπόπεδο του Δήμου ή του ιδιώτη ή είναι καθαρά στο ιδιώτη. Πάντως, όσον αφορά το ιστορικό, το προηγούμενο συγκεκριτικό, με πολύ όχι, άρχισε να φυσικάτε μία γνώση. Αυτή την απάντηση που θα πάρει θα σας ικανοποιεί και επανέρχεστε. Την επόμενη φορά. Μαζέψτε με και επανέρχεστε. Κύριε Σιδηρόπουλε, σας παρακαλώ ήδη. Λοιπόν, να συνεχίσω με τον κύριο Κουρτίδη. Μακάρι να μπορούσε η φωτογραφία να πείτε να κάνει για τους όλες τις πιλωτές σαν νόμιμα λειτουργούν ένα παράδειγμα λειτουργούν σε όλες τις χαράς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κινηθεί σε όλη την πόλη της Ιταλίας. Βέβαια, το ξέρετε πολύ καλά ότι όπου υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία για συγκεκριμένη λειτουργία, η πολεοδομία ενεργεί άμεσα και σύμφωνα με τον νόμο. Κύριε Τσιπλίδη, επειδή αναφέρατε κι εσείς τα κολονάκια στις πιλωτές, δεν ξέρω στο διαδικτυακό κολονάκι μιλάτε, πάνω στις πιλωτές, ο Δήμος δεν νομίζω ότι βάζει κολονάκια, αν βάζουν οι πιλωτές, είναι παράνομο. Εφόσον υπάρχει καταγγελία, η πολεοδομία θα εφαρμόσει τον νόμο. Κύριε Αποστολόπουλε, η κυκλοφορία θέσεων των σκύλων στα σχολεία δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σχολείο, και στον πρώτο κάθε πρωί που πηγαίνω, στον πρώτο δημοτικό του Ιώμου, δυστυχώς υπάρχουν τα δέσποτα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι στα συγκεκριμένα, απαγορεύεται στα σχολεία να υπάρχουν τα συγκεκριμένα σημεία, όμως υπάρχουν φιλόζωοι, υπάρχουν άτομα οι οποίοι εξακολουθούν παρά τις συστάσεις μας, παρά τις προσπάθειές μας που κάνουμε να ταΐσουμε τα δέσποτα κοντά στα σχολεία. Αυτός είναι ο λόγος που τα δέσποτα συμπεριφέρονται έτσι. Κάνουμε μια προσπάθεια με τα φιλοσοφικά και με κάποιους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Πιστεύω ότι θα το μαζέψουμε το θέμα και θα φέρουμε κάποιες προτάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα το φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω και άλλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο. Δεν ακούμε καθόλου. Δεν επίσης, δεν απογορεύεται να χωρηγούν άδεια καταστήματος του κοινωνικού ενδιαφέροντος σε ξένο υπηκό του Πακιστάνου του Πέτρα. Να έχει άδεια παραμονής διαδικασίας και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Δηλαδή, επιβιά ηλικίας και ό,τι άλλο απαραίτητο, όπως το πίνακα το οποίο αναφέρεται και εκεί που έχετε μπροστά σας. Έτσι, μόνο να λειτουργεί η υπηρεσία της οποίας τοπικός μπορείς να ενισχύει. Και επίσης, στο διάστημα αυτό, τώρα σαν αρμόδιος επιδέμονος, ο οποίος δεν είναι στην δημοτική κοινότητα για να μιλήσεις, σας δώσω μια κοινότητα ενδιαφερονικά είναι κύριε. Κύριε, ναι, το έχω διαβάσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να περιγράφουν και υπέρ όλες τις άλλες περιπροσέψεις, θα μπορούμε και την ακύρωση της αρχής, σε περίπτωση που αρνείται ο κόσμος. Δεν είναι απαραίτητο.
σύγκρουση, ας πούμε, 45 ευρώ. Ο δεύτερος πλειοδότης είναι στα 44. Αν κάνουμε εμείς μία μείωση σε αυτούς 20%, αμέσως εκδίδει δικαιώματα ο δεύτερος, γιατί δεν το δίνουμε. Δεν είναι θέμα απόφασης δικής μας ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό θέλουμε να το δούμε στις νομικές υπηρεσίες. Καταλάβατε, δεν μπορούμε εμείς λέει, να πάρουμε ανθρώπους στο μειώδιο. Είναι ιδιωτικός διαγωνισμός, δεν μπορείς να το μειώσεις. Αυτή θα είναι η απάντηση δική μου σε αυτό που είπαμε. Κύριε Μαρκούλη, για τις μαθητικές κινητοποιήσεις, θα ξέρετε ότι τα αιτήματα τους δεν αφορούσαμε κυρίως στο δικό, πάντα υπάρχουν και κάποια. Ήδη πολλά από αυτά που ήταν για το ΕΠΑΤ, ήδη βρίσκονται στην που έχουν σχέση με το Δήμο, είχαν επιληφθεί από πιο νωρίς και ήδη τελειώνουν, αφορούσαν κυρίως τη γενική πολιτική, έτσι. Κυρίως και βέβαια σε αυτά είμαστε μαζί τους, όταν υπάρχουν σχολεία που ακόμα δεν έχουν καθηγητές σε πάρα πολλά μαθήματα. Και βέβαια είναι θέμα τεχνικό, αλλά να πω τον κύριο Αποστολόπουλο, το 10 και 13ο πέρα από τους παλέτες που πήγαινε για τα νοικιαγωγεία, μπορεί να σας πείσει μια βάση του ο κύριος Λαζαρίδης, υπάρχει μια τουαλέτα καθηγητών για το 6ο, το 13ο εδώ και 15-20 χρόνια χρησιμοποιεί αυτή του 6ου του Δημοτικού. Έκαναν ένα αίτημα για να κάνουν αυτή σε ένα χώρο που προτείνουν να γίνει μια τουαλέτα. Εξετάζεται από ότι είχα συνοδεί με τον κύριο Λαζαρίδη από τις εθνικές υπηρεσίες για να γίνει. Αλλά αυτό ήταν, σας είπα, 15-20 χρόνια χρησιμοποιούν μια τουαλέτα από εκεί. Βεβαίως είναι σε προγραμματισμό, αλλά δεν μπορεί μέσα 15 μέρες ή ένα μήνα που το ζητήσανε να γίνει. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, θεωρώ, και στα σχολεία και για μας. Έχουμε μεγαλύτερη δουλειά, έχουμε πιο επίγοντα. Thank you.
Μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε. Μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Πού σταμάτησα όταν είναι. Ανακάλυψα σαν λίγο πριν από 3,5 χώρα την πρόταση τη περιφέρεια. Λοιπόν, στην κύριε Λασαρίδη, κάποιοι αρνούν ισόπιε παρακλήσει, εκκλήσει για την Ελληνία. Φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν κάθε φορά που μιλάει κάποιο. Μόνο τον εαυτό του θέλουν να ακούσουν, κύριε Λασαρίδη. Γενικά το θέμα είναι πολύ σημαντικό, να ξέρετε, σα το λέω έτσι και λοιπόν, έχει 3,5 χρόνια αυτή η ιστορία, ανακάλυψα το ξαναλέω εισαγωγικά την πρόθεση τη περιφέρεια με οι προμελέτε που κατήθησε τότε και από πού του κάθε άξονα, ο οποίο ήταν υποκατασκευή μέχρι την πατρίδα για τη μέση. Ενημέρωσα τότε την κυρία Δήμαρχη, τότε δήμαρχο, επισκεφτήκαμε την εγκρατεία Δάξο, μιλήσαμε με τον διευθύνων ασύμβουλο, πήραμε τι σχετικέ προμελέτε. Με το ζώο γιατί δεν μας έδωσε με κολλία η περιφέρεια. Είδαμε πραγματικά ότι είχαν κατά νου να κουμπώσουν στη μέση. Θεωρώντας, προσέξτε, ότι η υλοποίηση του κάθε άξονα στον κόμπο της περιφέρειας ήταν αδύνατη ή της χερής, γιατί στο διάστημα του κόμπου μέχρι τον Καλουζίδη το κλίμα εκείνο δεν ήταν κλειστό όπως είναι στις προθέσεις. Τώρα δηλαδή αυτό το αυτός ο δρόμος κάθε άξονας να είναι κλειστό. Να μην έχει εξόδου. Όπως ξέρετε, εκείνο το σημείο και την Άθια έχει και το Λευκά, έχει και το Δημητρίο κλπ. Γιατί να γίνει ανισόμενο φόβο του Καλοτζήτη, την περίπτωση δηλαδή που κουμπώσει στην Έλια, ανισόμενο φόβο να γίνει του Καλοτζήτη και το Τιμέρ. Καλοτζήτη μέχρι τον χώρο τη Βέλγια θα παραμείνει το ίδιο. Δεν το θέλουν αυτό. Πράγμα που για μένα θα τα πήγατε, είναι να μα αμέτατε δεν είναι. Για αυτό τον χώρο τη Κουλούρα θεωρούσαν ότι εξαιτία του ότι μοιάζει πολύ με το γιο Κουλούρα. Ήταν δυσχερής η μελέτη, πράγμα που επίσης ενισχύει μετά από επίσης που έκανα σε συνάδελφο τον πολιτικό μηχανικό καθηγητής ο τμήμα οδοπία στον πόλο μου είπε ότι μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί και εκείνος ο κόμπος. Απλά θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε θέση έναν σχεδιασμό μελετή, ένα σχεδιασμό της μελέτης ενός νέου κόμπου σε παρθένο, ένα όπως είναι πάρα πολύ εύκολο, αυτός θεωρώ για να μην πω κάτι άλλο, και άλλες αποζητήσεις συμπαθούν τις αντιπαράγουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι αργότερα μέσω συνεδέξεων, μέσω παρεμβάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ο κύριος Νεστρόπουλος έλεγε πού τα
Κάλυψή μου, ένα βασικό συνεργάτη, το Μιχάλη, το κριτήρα, το παραλείψαμε για τα χρόνια πολλά και τις ευχές μας. Για τα θέματα της καθαριότητας, θα στο θέμα του συγκεκριμένου για τα θέλη και κύριε Ανοποθετικό, να τον ξαναπάρει. Παρακαλώ, ποιος θέλει άλλος να ενημερώσει. Ναι, συνεχίζουμε από εδώ. Σάκη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Να ενημερώσω τον κύριο Βελόπουλο για τις καθαρίστες, τις κουρικές καθαρίστες. Όπως έχει δει, άρχισε να γίνει η εικόνα του χρόνου. Εφόσον έρχεται στη δημοτική κοινότητα του εισηγητικού του αντιδημάρχου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εμείς τα ελέγχουμε και από τη στιγμή που δεν εκκρεμεί κάτι, προχωρούμε στην προέγγιση. Όσον αφορά ότι αν ενημερώθηκαν τα μέλη, ενημερώθηκαν όλα τα μέλη τηλεφωνικώς. Κάποια από τη στιγμή που δεν απάντησαν, προφανώς δεν ενημερώθηκαν. Η mail δεν στάλθηκε γιατί το θέμα ήταν πολύ εκτακτό ή και ήδη δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, να περιμένουμε ώστε να γίνει το τακτικό. Οι άνθρωποι θέλανε να πάνε στην εφορία για να ξεκινήσουν για να γίνει η έναρξη των εργασιών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε τέτοιους δύσκολους καιρούς που οι συμπολίτες μας πλήττονται από την ανεργία, δεν βρίσκω το λόγο να δημιουργούνται θέματα και λανθασμένες εντυπώσεις που όπως έτσι αντιλαμβάνομαι, μόνο σκοπιμότητες εξυπηρετούν. Ευχαριστώ. Και μία απάντηση και μας είχε για το πότε παίρνουν τα θέματα. Τα θέματα τα παίρνετε την Πέμπτη συνήθως, αλλά αυτή τη φορά μας είχατε στην είχατε στημένη στη γωνιά. Και μας την είχατε στημένη γιατί τα εισηγητικά δεν ήρθαν ούτε σε μέρα παρά μόνο σήμερα τα 10 πρώτα εισηγητικά. Τα 10 πρώτα εισηγητικά ήταν και μέρα τώρα το απόγευμα, τώρα το απόγευμα. Είναι πραγματικά μια αδυναμία της Εκκλησίας και θα παρακαλούσα όλους τους αντιδημάρχους και όλους τους αυτούς που ασκούν εξουσία στο Δήμο να εκστήσουν, να εκστήσουν την προσοχή στις υπηρεσίες, να είναι πιο έγκαιρα τα εισηγητικά στα χέρια μας. Την Πέμπτη λοιπόν, την Πέμπτη θα παίρνετε συνήθως με την υπογραφή της πρόσκλησης, παίρνετε και τα εισηγητικά μέσω των μέτρων επέκτασης. Όταν φτάσουμε εκεί, κύριε Βασίλη. Θα το ψηφίσουμε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι... Λοιπόν, είσατε εξαγωγές, κύριε. Πώς θα ψηφίσετε, περιμένετε που θα αναλύει το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχω κάτι παραπάνω από αυτά που είπε ο κύριος Ασλάνοβιτς.
έτσι. Γιατί δεν ήταν κάτι. Στους εμπόρους μας δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή κατά λόγο των κύριων της εμπόρουσης αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε, και τουλάχιστον μέχρι στο σύνδεσμο μηνός δεν θα μπορούμε να το βρούμε, αμέσως μόλις τελειώσουν τις εκλογικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα βράσουμε. Δηλαδή να γίνει μια συνάντηση με τον κύριο της Κώστα για να πούμε τα περαιτέρω. Προφανώς η άποψή μας είναι ότι στη μέρα πρέπει να κουμπώσει ο κόμμος, έτσι δεν το συζητάμε για πολλούς λόγους, οι οποίοι δεν είναι παρόντος, και αυτό το πράγμα θα κυνηγήσουμε. Κύριε Μελιόπουλε, πράγματι υπήρχε υπήρξη απόφαση, καλά είπατε, για κατάργηση του έμφυα. Και όπως είπατε, είχε γίνει και στην πλατεία Δημαρχείου συγκέντρωση για αυτόν τον λόγο. Εγώ θα πω ότι σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό είναι απόφαση σε κάθε κυβέρνηση και μάλλον το πληρώνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά όσον αφορά την κυβέρνηση, ότι δεν είναι επιθυμητή η ίσπραξη του έμφυα εφόσον υφίσταται από τους Δήμους. Κύριε Πατσίκα, για τα παλιά δικαστήρια. Καταρχήν, η σκέψη που υπάρχει είναι, χωρίς να είναι πολιτική, καταρχήν η σκέψη που υπάρχει είναι να μεταφερθεί το Μουσείο Τσολάκη σε κάποιους από τους χώρους του. Όταν το πράγμα μας το πει. Και επίσης να μεταφέρει.